Όπως γνωρίζετε, από ανακοινώσεις, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του κινήματός μας, προχωράμε σε εκλογές οργάνων πανελλαδικά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανά μας. Σε συνέχεια, θα έλεγα, μετά το περσινό τακτικό συνέδριο, στο οποίο εξελέγει καινούριος πρόεδρος και καινούργια κεντρική επιτροπή, τα κεντρικά μας όργανα. Τώρα λοιπόν προχωράμε στα περιφερειακά μας, στις εκλογές περιφερειακών οργάνων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, πανελλαδικά, μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα γενικές συνελεύσεις σε πρώτη φάση και εν συνεχεία θα καταδεχθούν υποψηφιότητες και την άλλη Κυριακή θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν και η Νομαρχιακή Επιτροπή Αρκαδίας του Βόσου διοργανώνει απόψε την γενική μας συνέλευση, στην οποία έχουμε την χαρά και την τιμή να παραβρίσκεται το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην Βουλευτής Κορινθίας, η Κατερίνα Ιθαρμάκη. Μετέχω απόψε στην Νομαρχιακή Συνέλευση εδώ του Νομού Αρκαδίας. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα τον γραμματέα, τον κ. Παναγιώτη Καστανά. Είμαστε εδώ για να παρακινήσουμε τα στελέχη μας και να συνομιλήσουμε μαζί τους, προκειμένου να έχουμε ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή στις επικείμενες διαδικασίες για την εκλογή των αποκεντρωμένων οργάνων του κινήματός μας. Σε μια πάρα πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία, εμείς επιλέγουμε να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το πολιτικό μας μήνυμα με τις πλατιές, δυναμικές, κοινωνικές ομάδες που πραγματικά σοκαρισμένες από όσα συμβαίνουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιμένουν πράγματι να βρουν ένα πολιτικό φορέα ο οποίος να τους εμπνεύσει και πάλι να αποκτήσουν πίστη στην πολιτική βούληση και να μπορέσουν να πάρουν ελπίδα και προοπτική. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, εμείς καλούμε όλα μας τα στελέχη στις εκλογές της 26 Ιουνίου, προκειμένου να εκλεγούν νομαρχιακές και συντονιστικές. Θεωρούμε ότι είναι η βιτρίνα μας για να συναντηθούμε και πάλι με τον κόσμο και να τους δώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε μάλλον μαζί τους πολιτικές εκείνες που θα μπορέσουν να οδηγήσουν την Ελλάδα έξω από τα μνημόνια και από την κρίση. Μιλήσατε για την ανασυγκρότηση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει εκλογές και τα περί οικουμενικής που ακούμε, ποια είναι η απόψη σας? Εκλογές έχουμε σαν νομαρχιακά όργανα, δηλαδή να βγάλουμε νομαρχιακή επιτροπή στο νομό Αρκαδίας και σε όλους τους νομούς. Σας θυμίζω ότι οι προηγούμενες εκλογές για αποκεντρωμένα όργανα είχαν γίνει το 2013. Εννοώ εκλογές πανελλαδικές. Εννοούμε ότι πάμε για να γίνει. Δεν τις αποφασίζουμε εμείς, όσο και να λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, γιατί δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε εμείς να το αποφασίσουμε, ούτε να το προκαλέσουμε. Ζητάτε εκλογές? Εμείς ζητάμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αντικατασταθεί από μια κυβέρνηση ευρύτερης συνέλευσης προκειμένου να αλλάξουμε τη συμφωνία. Μια συμφωνία που δεν ήταν στα δεδομένα, μια συμφωνία που δεν είχε τεθεί στο τραπέζι του δανειστές, αλλά που τελικά τη φορτωθήκαμε λόγω μιας διαπραγμάτευσης απίθανης, αφελούς και εξωπραγματικής, θα έλεγα και καταστροφικής για τους Έλληνες πολίτες. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι κάποια ιστορικά στελέχη του κόμματος, του κινήματος, καλοβλέπουν και κλείνουν το μάτι και στη Νέα Δημοκρατία, π.χ. Χρυσοχοίδης, Διαμαντοπούλου? Είναι λυπηρό για αυτά τα στελέχη τα οποία ωφελήθηκαν από τις μεγάλες περιόδους διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να είναι σήμερα απέναντι και να αφορίζουν την προσπάθεια που κάνει το κίνημά μας να ανασυγκροτηθεί. Εμείς, νεότερα στελέχη, προσπαθούμε κάθε μέρα να προσθέσουμε σε αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα και να αντισταθούμε στην προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τη φούσκα της μεταπολίτευσης.
θεωρούμε ότι ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα έχει τη σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. Και όπως και να έχει, ακόμα και αν πια κάποιες συμπεριφορές πλήγωσαν, το ισοζύγιο είναι θετικό. Άρα τους καλούμε και αυτούς βέβαια, γιατί θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση έχουν καταλάβει όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι προοδευτικό, λαϊκίζουν και, και οι μεν και οι δε, με μόνο στόχο να πάρουν την εξουσία. Το λαό όμως, κανένας από αυτούς δεν τον πρόσεξε, ούτε και έχει στόχο να τον προσέξει. Και όσον αφορά για τον τέως πρόεδρο του κινήματος, τον Γιώργο Παπαδρέου, πρώην πρωθυπουργό, που δεν θέλει τελικά να μπει σε αυτό το νέο αγώνα, το νέο ξεκίνημα που κάνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς συγκρίνεται τη στάση του? Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Φοφίλη Μαντά, έχει καλέσει όλους να μετέχουν στο διάλογο. Ο καθένας κρίνεται και ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Η πολιτική συγκυρία απαιτεί, έχει σαν πρώτο στόχο, μας καλούν όλοι οι πολίτες να αποφασίσουμε και να παρουσιάσουμε τις δικές μας πολιτικές για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε ξανά τους Έλληνες. Εκεί θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, με τις δικές του ιδέες, με τη δική του συνεισφορά στο κίνημα, με τη δική του εμπειρία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που πραγματικά προσπάθησε για τη χώρα και δεν άφησε να καταστραφεί η χώρα, θεωρώ ότι μπορεί να συνδράμει. Το περιμένουμε λοιπόν. Όσον αφορά τώρα οι σχέσεις της Προέδρου με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Βεντζέλο, πιστεύετε ότι είναι άρρηκτες, γιατί τα κάποια site και κάποια μέσα ενημέρωσης θέλουν να παρουσιάσουν ότι δεν έχουν και τόσες καλές σχέσεις? Δυστυχώς στην Ελλάδα τα παραπολιτικά μας απασχολούν πιο πολύ από τα πολιτικά πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Κάποιοι αγαπάνε να μισούν τον κ. Βεντζέλο και να δημιουργούν προβλήματα, να προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωκομματικά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλος και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως έχουν πολύ καλές σχέσεις και οι δύο μαζί με τα στελέχη εργάζονται για να μπορέσει πάλι το ΠΑΣΟΚ να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα. Όλα τα άλλα δεν μας αφορούν. Και ο κόσμος, αφού γράζεστε τον παλμό του κόσμου, πρόκειται να επανέλθουν πάλι κάποιοι άλλοι που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο άλλο κόμμα αυτή την εποχή, να θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω? Αν δείτε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, πάνω από το 70%, δείχνει απογοητευμένο από την πολιτική της κυβέρνησης και δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Αν του πεις αυτού του κόσμου ήταν καλύτερα το 2014, θα σου πει φυσικά καλύτερα και καλύτερα το 2012 και καλύτερα και πιο πριν. Αυτό τον κόσμο λοιπόν, ο οποίος περιμένει σήμερα, έχει αισθανθεί αποσβολωμένος από όλα αυτά τα οποία του φόρτωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εμείς αυτό τον κόσμο θέλουμε να πλησιάσουμε, να τον εκφράσουμε και πάλι, καλώντας τον όχι απλά να απορρίψει τις κυβερνητικές πολιτικές και τις κομματικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον καλούμε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μαζί κάποιες πολιτικές τέτοιες που θα μπορέσουν να δώσουν ελπίδα στη νέα γενιά. Γιατί αυτή η νέα γενιά είναι εκείνη η οποία μας περιμένει να μας ακούσει και αυτή η οποία θα μας δώσει και πάλι το κύρος να ασχολούμαστε με την πολιτική. Από 4 ακριβώς χρόνια ο ελληνικός λαός μας κατάταξε εκεί που είμαστε σήμερα, θα έλεγα και με πολλά προβλήματα μετά από τις εκλογές, τις διπλές εκλογές του 2012. Εν συνεχεία λοιπόν υπήρξαν και οι εκλογές οι δικές μας, οι οποίες τώρα λήγουν όπως όλοι ξέρετε, και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ όσοι είμαστε και όσοι απομένουμε. Και είμαστε εμείς που ενώ δεν είχαμε ωφεληθεί και τόσα πολλά από το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι από εμάς καθόλου, βρεθήκαμε να παλεύουμε για την ιστεροχημία του κινήματος. Και εκείνοι οι οποίοι ωφελήθηκαν να είναι απέναντι και να φορίζουν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια που κάνει για την ανασυγκρότηση. Φυσικά έχουμε μάθει είχαν μάθει κάποιοι να μιλάνε σε μεγάλες αίθουσες με πολλούς ανθρώπους. Όμως η μαγιά και η δύναμη που έχουμε εμείς τώρα, γιατί είμαστε καθαροί και το πιστεύουμε, νομίζω ότι θα αποτελέσει, θα ανάψει τη φωτιά για να γίνει πάλι το κίνημα πλειοψηφικό.